samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα στην αγορά του, του γάλακτος. Είναι δεδομένο, οι κολλοί πράσινοι κάνανε χθες μια παρέμβαση σε σχέση και αφορά την, τα αποτελέσματα που έβγαλε η Eurostat για το 2011, στο οποίο δείχνει ότι στα γαλακτοτομικά και αυγά υπάρχει, η Ελλάδα είναι 31%, 31,5% ακριβότερη σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι το τραγικό, θα έλεγα, σε πρώτη φάση. Όταν μιλάμε για την Ελλάδα της κρίσης, μιλάμε για τιμές του 2011, που όλοι ξέρουμε πόσο έχει πραγματικά πληγεί το εισόδημα όλων μας. Και βέβαια, από τη μία πλευρά ισχύει αυτό, αλλά από την άλλη, το ξέρουμε πολύ καλά και στη Λέσβο εδώ πέρα, γιατί είμαστε γαλακτοπαραγωγική περιοχή. Μιλάμε για το ζήτημα της μείωσης συνεχώς των τιμής του γάλακτος. Οι κτηνοτρόφοι πραγματικά τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα, τα πράγματα είναι κάθε χρόνο και χειρότερα, και αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό και πρέπει να μας απασχολήσει να δούμε το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η αγορά, γιατί προφανώς υπάρχουν ζητήματα καρτέλ, οι οποίοι ελέγχουν την αγορά από τη μία πλευρά και για να πουλάνε πάρα πολύ ακριβά, και από την άλλη να παίρνουν το γάλα σε πολύ χαμηλές τιμές από τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς. Ναι. Τώρα όμως είναι και θέμα οργάνωσης κτηνοτρόφων, έτσι. Δεν είναι μόνο θέμα οργάνωσης αγοράς. Οπωσδήποτε, και γι' αυτό το, σε αυτό το σημείο μιλάμε για συμπράξεις παραγωγών. Υπάρχει ένα πολύ καλό παράδειγμα. Εμείς τον προηγούμενο Φλεβάρι είχαμε κάνει μια ημερίδα στην Αγία Παρασκευή της Λέσβου, που είναι από τα πιο μεγάλα κτηνοτροφικά χωριά του Αιγαίου, θα έλεγα, όπου είχαμε φέρει τον Κώστα τον Καράτζη από την Ένωση Κτηνοτρόφων Ηρακλείου. Υπάρχει ένα σύνδεσμο λοιπόν των κτηνοτρόφων εκεί, όπου 98 νομίζω ήταν τότε, μπορεί να είναι και παραπάνω σήμερα, κτηνοτρόφοι, πέρα από συνεταιρισμούς, γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι συνεταιρισμοί έχουν καταδικαστεί, αυτοργανώθηκαν μόνοι τους έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν και να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Και φτάσαν στο σημείο να έχουν πάρει ήδη κάποιο ψυγείο που να μπορούν να εμπορεύουν τα προϊόντα τους, δίνουν πολύ καλύτερη τιμή στα αρνιά τους. Την προηγούμενη χρονιά, και το 2011 και το 2012, κανονίσανε χωρίς μεσάζοντες και χωρίς ενδιάμεσους να δώσουν απευθείας τα αρνιά τους το Πάσχα, που γίνεται, υπάρχει μεγάλη ζήτηση απευθείας σε μεγάλους αγορές της Αθήνας, πετυχαίνοντας, θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά που το συζητάγαμε, μια τιμή γύρω στα 6 ευρώ το κιλό, όταν οι έμποροι, ας πούμε, στην Κρήτη τους το παίρναν στα 4. Πρέπει να αυτοοργανωθούν λοιπόν, να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να οργανωθούν εκεί οι κτηνοτρόφοι, να κάνουν δικές τους μονάδες, να υπάρχει μια συνεργασία σε τοπικό επίπεδο για να δώσουν και το καλύτερο προϊόν και να πετύχουν και καλύτερες τιμές βέβαια ήδη για το προϊόν τους. Βέβαια. Σφαγείο υπάρχει στη Μυτιλήνη? Ναι, υπάρχει σφαγείο, υπάρχει ένα ιδιωτικό σφαγείο και δύο νομίζω δημοτικά. Τη Σάμου την περίπτωση με το σφαγείο είναι άλλο θέμα βέβαια, που είναι πάρα πολύ προβληματική και πρέπει να υπάρχει επιτέλους μια παρέμβαση για να λυθεί το ζήτημα. Δεν ξέρω τις τελευταίες εξελίξεις, τι κατάσταση. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, είναι η ίδια, είναι η ίδια κατάσταση που είναι εδώ και χρόνια. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη πάνω στο θέμα αυτό. Προτίθεστε εσείς ως οικολόγοι να κάνετε ανάλογη μερίδα για την κτηνοτροφία και στην Σάμου? Μακάρι, και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και να δούμε βέβαια και το βασικό ζήτημα του σφαγείου. Εμείς είχαμε κάνει μια παρέμβαση παλιότερα για τα κινητά σφαγεία, τα οποία θα μπορούσαν να παίξουν τουλάχιστον κάποιο χρήσιμο ρόλο σε τοπικά ζητήματα. Αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και στην Ικαρία, ξέρετε. Βεβαίως. Που θα μπορούσαν να υπάρχει μια τέτοια λύση, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι κτηνοτρόφοι. Mm-hmm. Και προφανώς το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και νομίζω ότι μακάρι να μπορέσουμε να το καταφέρουμε και το συζητήσουμε. samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.